Το μάτς ξεκίνησε και ο ΠΑΟΚ είναι στη μία πρώτη προσπάθεια με τη σέντρα σουτ πολύ επικίνδυνη από τον Μπορμπό και ο Κατεργιαννάκης δεν είχε κάνει το λάθος να αφήσει την εστία του. Κόρνερ έχει δείξει ο Καστανφέδης. Το πρώτο του ΠΑΟΚ. Ο Βενετίδης στη σέντρα. Επικίνδυνη από πολύ κοντά ο Καφές και ο Κατεργιαννάκης πέφτει και μπλοκάρει και δείχνει ο βοηθός ότι είναι κανονικά. Κωνσταντινίδης με τον Καφέ. Πολύ έξυπνη πάντα για τον Κωνσταντινίδη που είναι επικίνδυνα στην περιοχή. Περνάει το σουτ διαγώνιο, δεν θα βρεθεί ο Ναλίτζης στην τροχιά. Ο Μπορμπόκης τελικά. Ο Μπορμπόκης περνάει γκολ. Όχι. Όχι, δεν είναι γκολ. Μας ξεγέλασε όλους. Και ο Τενές ακόμη, από ό,τι μου μεταφέρουν οι συνάδελφοι, ο Παναγιώτης Στεφάνου που είναι κοντά στον πόγκο του Άρη, πάγωσε. Διότι είδε την ομάδα του μετά και την αλλαγή που έκανε να προσαρμόζεται γρήγορα σε αυτό το νέο τη σχήμα και να προσπαθεί να βγαίνει στα ίσια στο κέντρο. Και τώρα είναι ο Άρης στο τελευταίο πεντάλεπτο που ελέγχει. Ωραία μπάλια του Νακόλη. Αφήνω και Κυπαρίσης που είναι πάντα καλός φόρο. Ωραία προσποίηση. Γκολ. 1-0 από το Θωμάτο Κυπαρίση που είναι κλασικό striker που είναι παίκτης περιοχής και το δείχνει εδώ. Παίρνει την πολύ ωραία βαθιά πάσα από τον Νακόλη και είδατε πώς την αξιοποίησε με το άψογο κοντρόλ στην αρχή. Το γύρισμα που έκανε την ιδανική επιτόπια τρίπλα για να βρεθεί απέναντι από το Χούρογλου να στείλει την μπάλα στην αριστερή του γωνία. Δεν είναι εύκολο να πάρει κανείς θέση, δεν είναι και σε ακριβή ευθεία η κάμερα με τα τεκτενόμενα. Καφές, ελάχιστα έξω η μπάλα από την δεξιά γωνία του Κατεργιαννάκη. Για να δούμε τι θα πει τώρα ο Καζναφέρης εκεί στον Αγαθοκλέος και τον Ουντέζε. Έχει σφυρίξει ο Καζναφέρης, φάουλ. Βλέπετε τι επικρατεί στον πάγκο του Άρη, πετάχτηκαν όλοι και ζήτησαν τι, την αποβολή του Ουντέζε για χτύπημα. Εσκεμμένο στον Αγαθοκλέο, απλά να το δούμε αυτό. Εδώ βλέπετε, έχουμε ένταση πάντως. Ο Ουντέζε που τα λέει εκεί πολύ έντονα με τον Κιζερίδη. Εδώ κοιτάξτε τον Αγαθοκλέο στο βάθος, πλησιάζει τον Ουντέζε. Εδώ φαίνεται ότι σηκώνεται το αριστερό χέρι του Ουντέζε, αλλά δεν ξέρω αν τον γροθοκοπεί ή αν τον σπρώχνει. Ο επόπτης είδε, ο διαιτητής δεν μπορούσε να έχει διάποψη. Γιατί η φάση αυτή που έγινε στο 42 είχαμε ουσιαστικά δηλαδή τρίλεπτη και διακοπή. Για να δούμε τον Άρη που ψάχνει τώρα απέναντι σε έναν αντίπαλο λιγότερο Κούτσης εξ επαφής. Το σουτ δοκάρει και μέσα. 2-0 ο Άρης. Να λοιπόν που ο Άρης παίρνει σκορ ασφαλείας και πανηγυρίζουν έξαλλα οι παίκτες του. Πριν καλά καλά συνέλθουν οι του ΠΑΟΚ από την αποβολή του Ουντέζε. Ένα κουβάρι εδώ όλοι. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει περάσει πια θηλιά στο λαιμό του. Καθώς εδώ κοιτάξτε το Αγαθοκλέο στρώνει από τη στιγμή που δεν φτάνει ο Κατσιαπής στην μπάλα. Το γκολ είναι εύκολη δουλειά για τον Κούτσι. Το δεύτερο συνεχόμενο από τα 5 κόρνερ που έχει ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα στον αγώνα. Κεφαλιά του Καφέ, πάνω στη γραμμή θα διώξει ο Καραλιόπουλος και πέφτει ο Κατεργιαννάκης για να απομακρύνει. Σε καλό σημείο, καλή ευκαιρία για τον Άρη που δεν την αξιοποίησε. Εδώ υπάρχει offside βέβαια. Όχι, δεν υπάρχει offside, είναι το 3-0. Δεν υπάρχει offside, είδατε πάγωσαν όλοι. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ακόμα και οι παίκτες του Άρη, ο μόνος που κατάλαβε ότι παίζεται το μάτς είναι ο Κολτζίδας που κάνει το 3-0. Εδώ κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένα offside. Είναι τελευταίος παίκτης ο Βενετίδης που έχει αργήσει να βγει. Είναι τρεις παίκτες του Άρη που όταν όμως μεταβιβάζεται η μπάλα, δεν υπάρχει offside, παγώνει όλη η άμυνα του ΠΑΟΚ. Οι συμπαίκτες του Άρη, κοιτάξτε, κοιτούν προς τον βοηθό να δουν αν υπάρχει γκολ. Μόνο ο Κολτζίδας ξέρει επακριβώς τι γίνεται. Εδώ κοιτάξτε, χέρια σηκωμένα από τον Μπορμπόκη, κατεβάζει ο Κολτζίδας. Κοροϊδεύει τον Χούρογλου με την προσποίηση, του στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και πανηγυρίζει. Κωνσταντινίδης που κερδίζει. Χάνει από τον Χαριστέα, από τον Κολτσίδα, συγγνώμη. Καφές. Λύσεται. Καλό το σου του Καφέ με το αριστερό. Κάνει την τρίπλα με το δεξί και σούταρε στην κίνηση. Η μπάλα φιό. Παίρνοντας την ισοπαλία και εδώ κάνοντας το 4-0. Το 4-0 με τον Άγγελο Χαριστέα. Τον παίκτη που ξαναχτυπάει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Τον βλέπετε. Δείχνει το 4 με τα χέρια του. Και που βρίσκεται εδώ. Κοιτάξτε. Από αυτή την κεφαλιά του Χαριστέα που νικάει τον Τοχούρογλου που φάνηκε να ευνηδιάζεται καθολικά. Κοιτάξτε πάλι το πλάγιο με πολύ δύναμη από τον Λουμπούτη. Σκάει μπάλα η κεφαλιά του Χαριστέα. Κασιώτης που προωθεί. Κολτσίδας κάνει την προβολή. Λουμπούτης εκεί με τον Σπάσιτς. Κερδίζει ο Σπάσιτς. Αλλάζει με τον Καφέ. Ο Καφές θέλει να κάνει ένα έξυπνο πλασέ. Δεν είχε βγει όμως πολύ από την εστία του ο Κατεργιαννάκης που πρόλαβε να γυρίσει και να μπλοκάρει. Ο Σπάσιτς που αλλάζει με τον Κωνσταντινίδη. Αυτός θέλει να του βγάλει την μπάλα στο κενό χώρο. Επιταχύνει ο Σπάσιτς, ωραία κίνηση με το πόδι του λέει όχι ο Κατεργιαννάκης. Καλή κίνηση από το Σπάσιτς. Ναγκόλη. Ξεκινάει από πίσω μια κούρσα, φεύγει και ο Κυπαρίσης μπροστά, προωθεί τον Ναγκόλη, βγάζει το Χαριστέα που δεν έχει αντίπαλο, τώρα τρέχει ο Χασιώτης. Πάλι στον Ναγκόλη που αφήνει, τελείως μόνο στο Κυπαρίσης για το 5-0, πάνω στον Χούρογλου, δεύτερο σουτ μπλοκάρει τον Χούρογλου. Το καθυστερήσεων έχουμε διανύσει και χάνει τη μεγάλη ευκαιρία ο Θωμάς ο Κυπαρίσης για να κάνει το 5-0. Πιστεύω ότι στο πρώτο μήκρονο
πάω και έπαιξε. Και καλά. Και δημιούργησε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες. Μέχρι εκείνη τη στιγμή που δεχτήκαμε τον γκολ και αποβολή του Ουντές. Από εκείνη τη στιγμή και στο δεύτερο μίκρονο πάω και δεν υπήρχε. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για μας. Εμείς, σαν Άρης, δεν βγήκαμε έτσι όπως θα έπρεπε να βγούμε. Δεν είχαμε ρυθμό στο παιχνίδι μας. Από εκεί και πέρα, μετά τον γκολ, πιστεύω ότι ο Άρης δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα και έφτασε δίκαια σε αυτή τη μεγάλη νίκη. Και την Κυριακή ξανά έχουμε ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι στη Ξάλτη. Και δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Σας ενόχλησε ο τρόπος που βρέθηκε ο Ματιπλέος όταν τον κάνατε αλλαγή? Ναι, και δεν θα πέρασε έτσι. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι η αποβολή εκκρίνει το μάτς. Τίποτα δεν θα ήθελα να πω, γιατί όταν δέχεσαι 4 γκολ δεν μπορείς να πεις και πολλά λόγια. Θα έλεγα ότι δεν μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι από την αρχή. Εκεί ο ΠΑΟΚ δημιούργησε 2-3 ευκαιρίες και ευτυχώς σταθήκαμε τυχεροί. Μετά που βάλαμε τον γκολ, συνήρθαμε λίγο, βρήκαμε το ρυθμό μας και νομίζω ότι παίξαμε αρκετά καλό ποδόσφαιρο για ένα τέτοιο παιχνίδι. Εμείς οι ποδοσφαιριστές είμαστε ευτυχισμένοι για αυτή τη νίκη. Νίκο, στη φάση που τον αναπληρώσει το περιβόητη, φάνηκε να του λες κάτι εσύ και μετά να εκλέγεις. Του είπα να βάλει το μυαλό του να δουλέψει και να μην κάνει πλακίες.